κύριος Μιχάλης Σβαρνιάς από το Σάουσι Φέρ. Καλώς ήρθατε και πάλι. Γεια σας, κύριε. Την προσεχή την επόμενη εβδομάδα έχουμε μια διήμερη απεργιακή κινητοποίηση στην Σάμου, φαντάζομαι θα έχετε ενημερωθεί ήδη, με πάρα πολλά αιτήματα, είναι γεγονός, για πάρα πολλά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε στο νησί μας. Θα θέλαμε έτσι την άποψή σας για την κινητοποίηση αυτή. Κύριε Βαρνιά, εγώ θα σας έλεγα ότι εγώ δέχομαι βεβαίως το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα των Ελλήνων πολιτών να εργούν. Βεβαίως η σημερινή κατάσταση δεν βγήκε από παρθενογένεση. Υπήρξε μια συνεχής καθοδική πορεία, μια συνεχής διολίσθηση τα προηγούμενα χρόνια και ειδικότερα τα δύο τελευταία χρόνια, η οποία πολλαπλασιάστηκε. Αυτά τα λένε τα αντικειμενικά οικονομικά στοιχεία, δεν τα λέω εγώ. Συνεπώς, εύλογα, εγώ θέτω το ερώτημα, μάλιστα, όλοι αυτοί που διαμαρτύρονται αυτή τη στιγμή και δικαιολογημένα έχουν παράπονα. Έχουν κάνει τις ίδιες απεργίες όλα τα περασμένα χρόνια, της ίδιας μορφής και στην ίδια έκταση. Ένα το ερώτημα. Δεύτερο το ερώτημα, πραγματικά αυτή τη στιγμή πιστεύουν ότι ενώ βρισκόμαστε σε μια άσκημη οικονομική κατάσταση, περαιτέρω επιδείνωση της συνολικής οικονομίας στο μέτρο που αναλογεί σε μια διήμερη πανσαμιακή απεργία, η οποία βεβαίως θα παγώσει την αγορά, τα μέσα μεταφοράς και ούτω καθεξής. Θα είναι προς όφελος ή προς βλάβη και των ιδίων αλλά και του συνόλου. Συνεπώς, εγώ θέτω απλά ένα ερώτημα και αφήνω την απάντηση στην κρίση των τηλεθεατών και ακροατών κατά πόσον αυτού του είδους η απεργία δεν έχει άλλου είδους κίνητρα και σκοπιμότητες από την πραγματική έκφραση δυσαρέσκειας και διεκδίκηση δικαίων. Αυτό θα το κρίνουν οι πολίτες.